εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Μπάμπη Ζάχαρη, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης. Και είδαμε, κύριε Ζάχαρη, καλημέρα σας καταρχήν. Και μέσα σε αυτό το τοπίο, καταρχάς, βλέπουμε πόσες δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και στην πραγματικότητα, με τι έρχεται αντιμέτωπος μπροστά, με οικονομικά ζητήματα, με τα θέματα του σπιτιού. Υπάρχει κόσμος που παρόλα αυτά, σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, είναι εκεί, βοηθάει τους πυροσβέστες και στην ουσία βοηθάει και όλους τους συνανθρώπους. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη. Καλημέρα σας, κύριε Ζάχαρη. Είδαμε και μία συγκλονιστική ανάρτηση, αν δεν κάνω λάθος, δική σας ήταν, που είχατε γράψει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν αρκετό. Ναι, καλή σας μέρα. Αυτό. Όντως, αυτό ήταν το συνέστημα που βγήκε εκείνη τη στιγμή. Ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Δυστυχώς κάτι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρινθας. Εκείνη την ώρα βγήκε αυτές ήταν οι σκέψεις. Ο συνάδελφος έβγαλε τη φωτογραφία, την ανέβασα για δικούς μου προσωπικούς λόγους και έγινε αυτό που έγινε. Ήσασταν στην Πάρνηθα το τελευταίο διάστημα με τις αναζωπυρώσεις. Από πότε είστε μαζί στη μάχη με τους πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς? Από την πρώτη στιγμή, από την Τρίτη που ξεκίνησε η φωτιά μέχρι και και ξημερώματα Παρασκευής, είμαστε στο βουνό. Η δική μου ομάδα, μια ομάδα πολιτικής προστασίας, ο ΕΔΑΣΑ, ήμασταν από την πρώτη στιγμή, κάθε μέρα 15 με 16 άτομα της ομάδας μου στο βουνό και βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι την Τετάρτη το βράδυ, ήταν λίγο πριν την αναζωπήρωση, όπου ουσιαστικά ξεκουραζόμασταν για κάποια λεπτά τέλος πάντων και μετά από 15-20 λεπτά έγινε αυτή η μεγάλη αναζωπήρωση που είδατε κι εσείς και έκανε τη μεγάλη ζημιά. Είσαστε πολλά χρόνια εθελοντής, κύριε Ζάχαρη. Τέτοια καταστροφή σαν τη φετινή, θυμάστε? Μιλάμε, φέτος έχουν καεί πάνω από 1.200.000 στρέμματα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι μέχρι στιγμής καταγραφές. Θα κοιτάξτε να δείτε, φωτιές κάθε χρόνο έχουμε. Φέτος έχει γίνει το εξής φοβερό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές. Δηλαδή από Εύρο, Αττική, Πελοπόννησο, στην Αττική πάρα πολλές φωτιές μεγάλες φέτος. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο ξέφυγε τόσο πολύ το πράγμα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι όντως πονάει. Δηλαδή πάνω από 1.000.000 στρέμματα είχαμε από το 2007 να καούν. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Πάντως ήταν πραγματικά... Προσπαθήσαμε... Να, πείτε μου. Έτσι ήταν πραγματικά για όλους εμάς που είμαστε έξω από αυτό το... Δηλαδή παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα από απόσταση. Η ανάρτηση αυτή για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο ήταν πολύ συγκινητική, που δείχνει πραγματικά τη δύναμη των εθελοντών, που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από όλο αυτό και όμως τρέχουν και ουσιαστικά... Εσείς παίζετε και τη ζωή σας βλέπουμε... λίγο κοροναγράμματα, ενώ υπάρχει ένας κίνδυνος, έτσι δεν είναι, κύριε Ζάχαρη? Κοιτάξτε να δείτε, η δασοπυρόσβεση είναι με πάρα πολύ επικίνδυνη μορφή εθελοντισμού. Ακριβώς. Και θέλω να πω το εξής, ότι όλος ο κόσμος ο οποίος έρχεται να βοηθήσει, ο οποίος δεν είναι ενταγμένος σε κάποια ομάδα ή στο πυροσβεστικό σώμα ή στον Ερυθρό Σταυρό ή οπουδήποτε αλλού, πραγματικά έχει την πρόθεση, έχει τη δύναμη, έχει το πάθος και την ώρα να βοηθήσει στο κομμάτι της κατάσβεσης. Παρ' όλα αυτά, κύριε Ζάχαρη, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται αυτό το ενδιαφέρον. Και αυτό είναι που είναι ακόμη πιο ελκυστικό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει περισσότερο κόσμο να θέλει να σπεύσει να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη μάχη, που στην ουσία ρισκάρει και τη ζωή του? Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι ο απλός ο κόσμος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, πολλές φορές παίρνει ρίσκο χωρίς να γνωρίζει τους κινδύνους. Για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, αν αποφασίσεις να ασχοληθείς εθελοντικά με το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης, πρέπει να εκπαιδευτείς, να πιστοποιηθείς, να λειτουργήσεις θεσμικά μέσα από κάποια ομάδα, από το πυροσβεστικό σώμα. Από το πυροσβεστικό σώμα ή από οπουδήποτε άλλο. Όταν θα έρθεις. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, απλά έχει. Λοιπόν, όταν θα αποφασίσεις λοιπόν να βοηθήσεις, όταν θα είσαι πολύ δυσανεκπαίδευτος, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνος κυρίως για την ίδια σου τη ζωή. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία δυστυχώς χρόνια λόγω των μεγάλων συμβάντων, το οποίο όμως, εγώ θα με συγχωρέσετε που θα το πω, ότι δεν χρειάζεται να κινητοποιείται ο κόσμος όταν γίνει η ζημιά.
Θέλει μια συνέχεια, μια συνέπεια ο εθελοντισμός στο κομμάτι της ασωπυρόσβεσης. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά αν λέτε ότι καλό θα είναι να εκπαιδεύεσαι, να μπορείς να μπεις στη μάχη έχοντας κάποια όπλα, να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Προφανώς αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε και η πολιτεία να σας βοηθήσει. Για παράδειγμα, να φτιάξει τέτοιες δομές, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να προσφέρουν σε αυτές τις μεγάλες φωτιές, να μπορούν να το κάνουν εξοπλισμένοι περισσότερο. Ακούστε με λίγο. Το κράτος ήδη τις προσφέρει αυτές οι δομές. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πέρα από εθελοντής δασοπυροσβέστης στην πολιτική προστασία, είμαι και εθελοντής πυροσβέστης στο περιβεστικό σώμα. Άρα λοιπόν, μπορείς, αν θέλεις, είτε να πας στο περιβεστικό σώμα να γίνεις εθελοντής, είτε να πας σε οποιονδήποτε σύλλογο πολιτικής προστασίας, ο οποίος είναι στο Μητρό, το καινούριο Μητρό που φτιάχνει τέλος πάντων, να ενταχθείς σε αυτήν την ομάδα, να πιστοποιηθείς, να εκπαιδευτείς, είτε στον Ερυθρό Σταυρό, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πιστοποιημένη ομάδα. Πολλοί όμως δυστυχώς πιστεύουν ότι, πώς να το πω, ότι μόνος μου λειτουργώ καλύτερα όταν είμαι ανεξάρτητος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν προσφέρεις περισσότερο. Πιο αποδοτικό είναι το σύστημα όταν λειτουργεί σαν μια αλυσίδα. Θα μπορούσε όμως η πολιτεία να δώσει κίνητρα, κύριε Ζάχαρη, σε αυτή τη διαδικασία που λέτε τώρα, που περιγράφετε. Δεν θα διαφωνήσω. Από την άλλη όμως, ναι, σύμφωνοι. Πρέπει, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όπως σας είπα. Για να μπορέσει να πιέσουμε κατά κάποιο τρόπο την πολιτεία να δώσει επιπλέον κίνητρα, θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε τους θεσμούς αυτούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν θα δει η πολιτεία, η κάθε πολιτεία, ότι μια ομάδα πολιτικής προστασίας κάνει έργο, οι εθελοντές πυροσβέστης του πυροσβεστικού σώματος κάνουν έργο, οι πολίτες με τα σορτσάκια τους χωρίς να γνωρίζουν επίσης κάνουν έργο, υπάρχει μια κατάσταση λίγο αλλοπρόσαλη. Όταν εμείς λοιπόν σεβαστούμε τους θεσμούς και χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς που ήδη υπάρχουν, τότε θα μπορούσαμε να ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην πολιτεία, να ωραία. Εκπαιδεύσει κόσμο. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Κύριε Ζάχαρη, κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Είπαμε για τις φωτιές τις φετινές. Τις φωτιές της Πάρνηθας εσείς φέτος, πώς τις ζήσατε? Είχαν κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με φωτιές στο παρελθόν που έχετε αντιμετωπίσει? Είχαν πολύ μεγάλο εύρος. Δηλαδή από τα Δερβενοχώρια που ξεκίνησαν μέχρι και που έφτασε κοντά στους Θρακομακεδόνες, υπήρχε ένα τρομακτικά μεγάλο μέτωπο, το οποίο ήταν και δύσκολα προσβάσιμο. Το 2021 οι φωτιές της Βαρυμπόπης, που ήταν επίσης μεγάλες, δεν το συζητάμε, είχαν το καλό ότι είχαν πιο εύκολες προσβάσεις. Φέτος δεν υπήρχαν προσβάσεις. Ναι. Επίσης φέτος υπήρχε μεγάλη διασπορά δυνάμεων και γι' αυτό το λόγο θεωρώ, υποθέτω, ότι δεν υπήρχαν πολλά εναέρια μέσα. Είχαν πολλά παράλληλα μεγάλα συμβάντα. Και επίσης όταν έφτασε η φωτιά στον αστικό ιστό, ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό που είπατε στην αρχή, η διάθεση του κόσμου να έρθει να βοηθήσει. Το οποίο αυτό, σας ξαναλέω, δημιούργησε κάποιο είδους προβλήματα στην όλη λειτουργία. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν πραγματικά δύσκολο, είχε απλωθεί τόσο πολύ φωτιά, όπου και να πήγαινες δεν μπορούσες να την προσεγγίσεις εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάχαρη. Να είστε σας καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή Κυριακή και σας ευχαριστούμε πραγματικά. Και για όλο το εθελοντικό έργο που προσφέρετε χρόνια τώρα. Να είστε καλά. Όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο. Είμαστε όλο τον κόσμο. Θέλετε.